Σήμερα, από ό,τι ξέρετε, γιορτάζουμε την ημέρα του οδηγισμού και αυτή έχουμε αποφασίσει να τη γιορτάσουμε με παιχνίδια, με τα παιδιά εδώ στο χώρο αυτό της πόλης μας. Και επίσης την έχουμε αφιερώσει στο προσφυγικό θέμα. Και γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε κάποιες δραστηριότητες που έχουν ως στόχο και την ευαισθητοποίηση των παιδιών πάνω σε αυτό το θέμα, το προσφυγικό. Ενώ παράλληλα ξέρετε ότι μαζεύουμε και κάποια πράγματα, ρουχισμό που έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι, τα οποία θα σταλούν στο προσφυγικό κέντρο στον Ελαιώνα της Αττικής. Η εκδήλωση αυτή τελεί και υπό την αιγίδα του Δήμου Τρίπολης. Και το ΣΕΟ γενικότερα και σε πανελλήνιο επίπεδο προσπαθεί και να σταθεί στο πλευρό αυτών των συνανθρώπων μας που μας έχουν ανάγκη. Επίσης η εκδήλωση αυτή είναι ανοιχτή και για όλα τα παιδιά της πόλης, άσχετα αν έχουν σχέση με τον οδηγισμό ή όχι, ή αν είναι μέλη μας. Κάτι άλλο που μπορώ να πω είναι ότι οι κάτοικοι της πόλης μας μπορούν να προσφέρουν και να βοηθήσουν σε αυτό το θέμα και θα ήθελα να σας πω ότι εκτός από τη σημερινή μέρα και το επόμενο Σάββατο, τις ώρες που λειτουργεί η εστία μας και έχουν τα παιδιά τις δικές τους ομάδες και τις δικές τους συγκεντρώσεις, δηλαδή από τις 10 έως τις 1, μπορούν στην εστία μας που είναι στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης, όσοι θέλουν να φέρουν ρουχισμό για αυτούς τους ανθρώπους.